από τη μία ουρές ανεμβολίας των εργαζομένων έξω από τα διαγνωστικά κέντρα για ένα rapid test. Και από την άλλη η στενάχωρη εικόνα με τα άδεια εμβολιαστικά κέντρα. Χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν έχουν εμβολιαστεί κατέκλυσαν από το πρωί τα διαγνωστικά κέντρα και έβαλαν το χέρι στην τσέπη, καθώς από σήμερα το κόστος το rapid test το αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Δεν με χαλάνε τα 10 ευρώ, με ενοχλεί η ταλαιπωρία. Το ότι πρέπει να κλείσω ραντεβού, να κάνω κάτι και τα σχετικά για τη δουλειά. Τα 10 και τα 20 συμφωνώ. Έχει νοσοκομεία το κράτος να πάνε να κάνουν δωρεάν ο κόσμος. Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να κάνουν ένα ή δύο rapid test την εβδομάδα ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο εργάζονται. Τα αποτελέσματα θα δηλώνονται στο σύστημα Εργάνη, αλλιώς προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ. Από σήμερα μπήκε σε εφαρμογή και το μπλόκο σε ανεμβολία στους πολίτες, στους κλειστούς χώρους εστίασης και μαζί με τα γήπεδα γίνονται πλέον οι πρώτοι χώροι στους οποίους η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά για εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Υπάρχει μια δυσκολία στο να διαπιστώσουμε αν είναι όντως αληθινά τα πιστοποιητικά, γιατί μας έχει τύχει να έρθει εδώ πελάτης με ψεύτικο πιστοποιητικό. Μάλιστα, ακόμα και στα ανήλικα παιδιά άνω των 12 που δεν είναι εμβολιασμένα, δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος ακόμα και αν συνοδεύονται από εμβολιασμένους γονείς. Δείξτε μου και ένα πιστοποιητικό. Ορίστε, και δείχνω το πιστοποιητικό αμέσως. Τέλεια. Από το πρωί ξεκίνησαν και οι έλεγχοι στις υπεραστικές μετακινήσεις. Οι έλεγχοι στο σταθμό Λαρίσης είναι εξονυχιστικοί. Δεν περνάει κανένας επιβάτης εάν δεν ελέγξουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το αρνητικό αποτέλεσμα του rapid test. Χάσαμε το προηγούμενο γιατί δεν το ξέραμε και πήγαμε, κάναμε ένα rapid και γυρίσαμε. Στο ΚΤΕΛ Μακεδονία, όσοι επιβάτες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ενημερώθηκαν πως θα πρέπει να έχουν μαζί τους αρνητικό αποτέλεσμα PCR ή rapid test. Πιο χαλαρή όμως φαίνεται πως ήταν η έλεγχη των επιβατών στα ΚΤΕΛ Αττικής. Ο έλεγχος είναι μόνο πληροφόρηση ότι όσοι θα ταξιδεύουν πρέπει να έχουν rapid test ή να είναι εμβολιασμένοι. Δεν θα έπρεπε να το ξέρει μέσα το πρακτορείο. Όχι, δεν μου ζητήσαν τίποτα. Πουθενά. Σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία και γυμναστήρια θα επιτρέπεται είσοδος και σε ανεμβολίαστους, οι οποίοι όμως θα πρέπει να υποδεικνύουν αρνητικό rapid test 48 ωρών κατά την είσοδό τους.